Τσιρίγο FM 105,6. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στα δικαστήρια του Πειραιά. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την αθώωση όλων των κατηγορωμένων. Και δίπλα μας έχουμε τον πρώην αντιδήμαρχο Κηθήρων και ενήν δημοτικό σύμβουλο και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στον Δήμο Κηθήρων, τον κύριο Μιχάλη Πρωτοψάλτη. Κύριε Πρωτοψάλτη, συγχαρητήρια για την αθώωση και βέβαια να μας κάνετε την πρώτη δήλωσή σας μετά την ανακοίνωση της απόφασης από τον πρόεδρο. Αυτό που έχω να δηλώσω αυτή τη στιγμή είναι ένα. Ευχαριστώ θερμά την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τις κόρες μου, τη μητέρα μου, τα αδέρφια μου, όλους τους συγγενείς και τους φίλους μου που συμπαραστάθηκαν σε αυτή την άδικη ταλαιπωρία στην οποία ανυπευλήθηκα για το καλό που πιστεύω ότι έκανα στο νησί. Τα υπόλοιπα όλα θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να τα πούμε για να τα αναλύσουμε. Ήταν μια άδικη ταλαιπωρία για τόσους μήνες. Έκανα 25 ταξίδια τους τελευταίους 15 μήνες στην Αθήνα για να υπερασπιστώ την τιμιότητά μου, την εργατικότητά μου και αυτό που προσέφερα στο νησί μας. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Τσιρίγο FM 105,6. Κοντά μας έχουμε τον πρώην Δήμαρχο Κηθήρων, τον κύριο Θεόδωρο Κουκούλη. Κύριε Κουκούλη, συγχαρητήρια για την αθώωση. Ένα σχόλιο όσον αφορά για την απόφαση του δικαστηρίου και για την αθώωσή σας βέβαια και σε εσάς όπως και των υπολείπων κατηγορουμένων. Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Θέλω μόνο να ευχαριστήσω την ελληνική δικαιοσύνη για την απόφαση την οποία έλαβε και να ευχαριστήσω το Θεό που μου έδωσε τη δύναμη να περάσω αυτή τη δοκιμασία. Ευχαριστώ και πάλι και την ελληνική δικαιοσύνη και όλους όσους μου συμπαραστάθηκαν σε όλη αυτή τη δοκιμασία με πρώτη τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου και την αδελφή μου και τον ανιψιό μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Τσιρίγο FM 105,6.